Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου το κέφι έχει ξεχυθεί σε όλη την πλατεία και σε όλους τους γειτονικούς δρόμους. Είναι σήμερα η επίσημη έναρξη του καρναβαλιού μας, με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, την παρουσίαση των ομάδων και με ένα πολύ διασκεδαστικό πρόγραμμα. Γενικά προσπαθούμε μέσα από το καρναβάλι μας να συνδυάσουμε όλες τις αρετές των ρεθεμιωτών, τη συλλογικότητα, τη μεθοδικότητα, την καινοτομία και πάνω απ' όλα να δώσουμε μηνύματα κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το καρναβάλι μας θεωρείται από τα κορυφαία της Ελλάδος και νομίζω ότι όσες προσπάθειες για γίνουν να το αντιγράψουν δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει προηγουμένως να κλέψουν τις ψυχές 15.000 καρναβαλιστών. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο παρουσιάζεται και κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Νομίζω ότι όση ώρα συζητάμε, καλό είναι να βλέπουμε και την εικόνα, το τι διαδραματίζεται τώρα στο Ρέθυμνο. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα που λαμβάνουμε από την καρδιά της πόλης. Κάθε χρόνο και περισσότερες συμμετοχές. Κάθε χρόνο και πιο όμορφα και πιο εντυπωσιακά άρματα. Κάθε χρόνο και κάτι καινούριο. Περισσότερες εκπλήξεις σε ένα καρναβάλι το οποίο νομίζω δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από όλα τα υπόλοιπα της χώρας. Το είπατε νομίζω και εσείς. Είναι αλήθεια, διότι χτίζουμε στην εμπειρία 100 και πλέον χρόνων. Έχουμε ζυμωθεί οι ρεθεμιώτες με αυτό το θεσμό. Τον βλέπουμε σαν προέκταση του εαυτού μας. Δεν είναι μια μέρα ή μια γιορτή ή μια παρέλαση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που ενώνει το Ρέθυμνο. Βγάζει τον καλό μας εαυτό προς τα έξω. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα άρματά μας είναι οικολογικά. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο έχουμε κοινωνικά μηνύματα και αγκαλιάζουμε προσπάθειες όπως το δοτόν, το δοτόν μυαλού και όλων των άλλων περιπτώσεων που μπορούμε να συνεισφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Και γενικά εγώ είμαι υπερήφανος που οι άνθρωποι μας με πολύ διάθεση όλο τον χρόνο δουλεύουν για αυτή τη μεγάλη γιορτή που βρίσκει ανταπόκριση και έχει και οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη. Εκεί θα σας πήγαινα, Δήμαρχε. Είπατε λίγο νωρίτερα ότι το καρναβάλι αποτελεί προέκταση του εαυτού σας, θα έλεγα εγώ και της ανάπτυξης του τόπου και του τουρισμού. Είναι ένα γεγονός που μαγνητίζει, που φέρνει κόσμο από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Είναι πρωτοφανής ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν βάλει στην ατζέντα τους να έρχονται στο Ρέθυμνο από το εξωτερικό για αυτό το καρναβάλι. Και εμείς εντυπωσιαστήκαμε όταν μετρήσαμε ότι εκατοντάδες άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για το ρεθεμιώτικο καρναβάλι. Ξέρετε, αυτό είναι μια επιτυχία που οφείλεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω και κυρίως στους καρναβαλιστές και τους εθελοντές. Εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους και να συντονίζουμε αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και αξίζει να σημειώσουμε λίγο πριν κλείσουμε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια που δεν ξεκινά λίγους μήνες πριν. Ξεκινά με τη λήξη του κάθε καρναβαλιού. Αυτό αποτελεί αυτόματα την αφετηρία για να ξεκινήσει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων να δουλεύει για την επόμενη χρονιά. Και μάλιστα να ξέρετε ότι το παιχνίδι του Θησαυρού, που είναι από αύριο αρχίζει επίσημα, είναι ένας θεσμός που κρατάει πλέον 30 χρόνια και είναι καταπληκτική η ευρηματικότητα των γρίφων, όπως και η ανταπόκριση πλέον των ομάδων. Έχουν φτάσει σε επίπεδο μάστερ, θα έλεγα. Πραγματικά δεν μπορούμε εμείς οι παλιότεροι που έχουμε χάσει τη σειρά των γεγονότων να παρακολουθήσουμε αυτή τη ροή των γεγονότων και των πληροφοριών που μπορεί κανείς να συλλέξει από αυτό το παιχνίδι, και όπως επίσης δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στη δυσκολία των γρίφων. Εγώ θέλω να πω ότι το καρναβάλι είναι μια γιορτή που είναι και αταξική και κατά αργή της ηλικίας. Όλοι οι άνθρωποι νιώθουν ίσοι και όμοιοι, γιατί πραγματικά όλοι απολαμβάνουν το ίδιο προϊόν που οι ίδιοι τελικά συνθέτουν. Γι' αυτό το καρναβάλι έχει αυτή την απήγηση σε όλη την ρεθεμιώτικη κοινωνία, γιατί μας κάνει όλους ένα, κατά αργή τις διαφορές μας, τις ηλικιακές, τις ταξικές, τις κοινωνικές, και αυτό είναι που είναι και το σύνθημα του καρναβαλιού μας. Ελάτε στο Ρέθυμνο για να νιώσετε όμορφα και όλοι ίσοι και όμοιοι. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.